Ένα Βρετανό και ένα Ρουμάνο σκοτώθηκαν όταν ένα δεξαμενό πλοίο πετρελοειδών υπό τη διαχείριση του Ισραήλ δέχθηκε επίθεση την Πέμπτη στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Δήλωσε η εταιρεία την Παρασκευή σε ένα περιστατικό για το οποίο ο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε το Ιράν και είπε ότι αξίζει να δοθεί μια σκληρή απάντηση. Υπήρχαν διαφορετικές εξηγήσει για το τι συνέβη στο Μέρσερ, ένα πλοίο με σημαία Λιβερία Ιαπωνική Ιδιοκτησία, με το Ισραηλινό Zondiac Maritime να περιγράφει το περιστατικό ω ύποπτη πειρατεία και μια πηγή στο κέντρο ναυτική ασφάλεια του Όμαν ω ατύχημα που συνέβη έξω από τα χωρικά ύδατα τη χώρα. Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν κατηγορίε για επίθεση στα πλοία του ενό έναντι του άλλου του τελευταίου μήνε και ο Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, Γάιρ Λαπίντ, ανέφερε στον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας την ανάγκη να δοθεί σκληρή απάντηση στο περιστατικό στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη του πληρώματος. Το Ιράν δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα του Ισραήλ, αλλά ένα φορέα τρομοκρατία, καταστροφή και αστάθεια που βλάπτει όλου μα. Ο κόσμο δεν πρέπει να σιωπήσει απέναντι στην Ιρανική τρομοκρατία, που βλάπτει επίση την ελευθερία τη ναυτιλία, δήλωσε ο Λαπίντ σε δήλωσή του. Είμαι σε άμεση επαφή με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, Ντόμινικ Ραμπ, του ανέφερα απόψε την ανάγκη να απαντήσει σοβαρά στην επίθεση στο πλοίο, στο οποίο σκοτώθηκε ένα Βρετανός πολίτη. Επιπλέον, έδωσα εντολή στι πρεσβείες στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, να συνεργαστούν με τους εκπροσώπους μας στις αντιπροσωπείες στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έγραψε στο Twitter. Αμερικανικέ και ευρωπαϊκέ πηγέ ανέφεραν ότι το Ιράν ήταν ο κύριος ύποπτος για το περιστατικό. Για το οποίο ο αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από ντρόουν, αλλά τόνισε ότι αναζητούνται πιστικά στοιχεία προς τούτο. Το Al-Alam TV το αραβόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο της Ιρανικής κυβέρνησης επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές λέγοντας ότι η επίθεση στο πλοίο έγινε ως απάντηση στην Ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ντάμπα στη Συρία. Δεν υπήρξε άμεση επίσημη αντίδραση από το Ιράν στην κατηγορία ότι θεωρείται υπεύθυνο. Ο Ισραηλινός ιστότοπος ειδήσεων Ινέτ είπε ότι η εκτίμηση στο Ισραήλ ήταν ότι έγιναν δύο επιθέσεις στο πλοίο με απόσταση αρκετών ώρων. Το πρώτο δεν προκάλεσε ζημιέ και το δεύτερο χτύπησε τη γεφυρά προκαλώντα δύο θανάτου. Ανώνυμα, Ισραηλινό αξιωματούχο είπε: Το Ισραήλ θα είναι δύσκολο να αγνοήσει την επίθεση. Οι εντάσει έχουν αυξηθεί στην περιοχή του Κόλπου από τότε που οι Ηνωμένε Πολιτείε επανέφεραν κυρώσει στο Ιράν το 2018, αφού ο τότε πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ αποχώρησε από την πυρηνική συμφωνία τη Τεχεράνη το 2015 με τι μεγάλε δυνάμει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν την πιθανότητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν μια φιλοδοξία που αρνείται η γεγονό που θα συνιστά άμεση απειλή για τον σύμμαχο τη Ισραήλ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.